ένα πολύ ιδιαίτερο vlog με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Πενθώ το τέλος της ψυχοθεραπευτικής σχέσης μας, γράφει φίλη. Αγαπητή Θέκλα, ευχαριστώ για την παρουσία σου και την αποκαρδιάς πολύτιμη παρέα που χαρίζεις. Πρόσφατα είχα γενέθλια, τη δική μου πρωτοχρονιά. Έγινα 36. Έτσι λοιπόν είπα τα κάλαντα, προσφέροντας μια έξτρα δόση γέλιου σε συγγενείς που με κάλεσα για ευχές. Ταυτόχρονα όμως τελείωσε και η ψυχοθεραπευτική διαδικασία μετά από 7 έτη στο κέντρο ψυχικής υγείας. Το κέντρο ψυχικής υγείας ή είναι μια δημόσια δομή ψυχικής υγείας στην οποία απευθύνθηκα πριν από 7 χρόνια και ξεκίνησε εβδομαδιαίες συνεδρίες, δηλαδή δωρεάν δομή ε, με την ψυχολόγο μου, μια μοναδική γυναίκα την οποία χτιμώ, θαυμάζω και ακούω, καθώς είναι η αιτία του σημερινού διαμορφωμένου εαυτού μου. Αισθάνομαι τυχερή διότι είχα 7 έτη συνεδριών, ενώ τώρα η ζήτηση έχει αυξηθεί και μένουν λιγότερο κάποιοι άνθρωποι. Ε, και με το βίντεο που κάναμε εμείς για τις δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Νιώθω ζεστασιά σε εκείνο τον χώρο. Δεν θυμάμαι να συχνάζω 7 χρόνια κάπου αλλού. Ξεγυμνώθηκα εντελώ, έμαθα να διαχειρίζομαι και να μετριάζω το άγχο μου, τη ζήλια, εντάσει, την ανυπομονησία μου, το θυμό, παίρνω αποστάσεις, βάζω όρια, αποδέχομαι κατά το δυνατόν ανθρώπου και καταστάσεις ω έχουν, αντιλήφθηκα τι δεξιότητέ μου, χωρί μακηλιά νιώθω υπέροχα και τόσα πολλά. Αλλά. Μου ανακοινώθηκε δέκα μήνε πριν πω θα τελειώσουν οι συνεδρίε. Οπότε, έχοντα σύμμαχο το χρόνο, το δουλέψαμε. Φάνηκε τελικά πω δεν ήταν αρκετό, μια και την ημέρα που οριστικοποιήσαμε την τελευταία μα συνεδρία, στεναχωρήθηκα πολύ σε πρωτόχρονο βαθμό, με κλάματα, σπάνιο για μένα, και το ίδιο βράδυ είχα δυσκολίε στην αναπνοή και πόνο στο στήθο. Ψυχοσωματικά προφανώ. Περιμένω τι εξετάσει. Σίγουρα θα πάνε καλά τα πράγματα και με εγώ νομίζω ότι θα είναι ψυχοσωματικέ αντιδράσει αυτέ. Την περίοδο που πλησιάζουν τα γενέθλιά μου, φορτίζομαι. Όλοι μα συνήθω. Φέτο επιδεινώθηκε ακούγοντα το τέλο τη ψυχοθεραπεία και φυσικά θρηστικά με όλο το προηγούμενο διάστημα έγινα κομμάτια παίρνοντα το πολύ βαριά. Νιώθω πολύ μεγάλο δέσιμο με το φάρο και την πηξίδα μου. Ονομάζεται ψυχολόγο σου φάρο και πηξίδα. Τι όμορφο. Με αποτέλεσμα να βιώνω ένα βαρύ πένθο. Έχοντα πάντα στο μυαλό μου τα λόγια τη, έκανα homework, δηλαδή εργασία από το σπίτι. Άλλωστε, θέλει μόνο το καλό μου και την πρόοδό μου. Μεγάλωσα μαζί τη. Μου έμαθε τόσα πράγματα, ακόμα και αυτονόητα. Ενδοσκοπήσαμε και σε αυτή την πορεία χρόνο συνέβηκαν πάρα πολλά. Έξι από αυτά ορόσημο. Να φέρει πρώτα το γάμο, μια σχέση έντονων συναισθημάτων με δυνατέ χαρέ και λύπε πάντα μαζί. Αγαπιόμαστε τρελά. Χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι που έχει γάμο και πάει καλά. Χαίρομαι. 2. Το εγκεφαλικό τη μαμά. Και μαζί βράθηκε μια σπάνια νόσο που δημιουργεί νέα προβλήματα. Μόνη σε όλα. Ο σύζυγο δίπλα μου. Ένα έτο όλα περνούσαν από εμένα πριν φτάσω στη μαμά. Οι συγγενεί ζουν εκτό Ελλάδο. Μετά τον κεφαλικό είναι σαν να την έχασα, μια και δεν μπορώ να τη μιλάω πλέον ανοιχτά. Φροντίζω να λέω μόνο χαρούμενα πράγματα. Άρα ο γάμο είναι κάτι θετικό. Η απώλεια στην ουσία τη μαμά λόγω τη ασθένεια, τη σπάνια και των κεφαλικού είναι κάτι αρνητικό. Επαγγελματικά πάτησα σταθερά. Μπράβο, αγάπη μου. Χαίρομαι για σένα. Είχα μια δυσκολία, λίγο, λίγο καιρό πρωτού παντρευτώ, ανακάλυψα ότι έχω μια αδερφή που δεν γνώριζα. Και λες ότι είχες δυσκολία να αποδεχθείς αυτή την αδερφή, καθώς και τις απόψεις της για τη ζωή που είναι πολύ διαφορετικές από σένα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχω επανασυνδεθεί με μέλη της οικογένειας μου, Ζητά, μου ζήτησαν συγγνώμη για αυτά που είπαν για μένα μετά από 8,5 χρόνια, μιλάμε με μέτρο και όρια πλέον, άρα έχετε βάλει όρια, θάνατος γιαγιάς Άρα, είχε την απώλεια που έχασε τη γιαγιά σου. Ε... Ήταν έξι δυνατά γεγονότα αυτά που εξελίχθηκαν κατά, κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας μου. Σκέφτομαι την πολύτιμη αυτή γυναίκα που με βοήθησε. Αντιλαμβάνεσαι, Θέκλα, πόσο δύσκολα νιώθω που αποχωρίζουμε την πολύ αγαπημένη μου ψυχολόγο. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά θα μου πεις που αποχωρίζομαι. Αλλά άνθρωποι μένουν στη ζωή μου, ίσως για τη δική μου ισορροπία, αλλά αυτή η μοναδική γυναίκα όχι. Συμπληρώνοντα το ιστορικό μου, να σου πω ότι οι γονεί μου χώρισαν όταν ήμουν βρέφος, η μαμά μόνη τη είχε όλε τι ευθύνε και τα κατάφερε όλα, μέχρι που κλάταρε, πάντα του φρόντιζε όλου. Άρα η μητέρα σου ήταν συνεξαρτώμενη στην ουσία με όλου εσά. Ζορίστηκε πολύ σε όλη της τη ζωή όχι δεν είπε ποτέ σε κανέναν και πάντα με δυνατό γέλιο. Λοιπόν, στο παρελθόν λες έκανα δουλειέ που μου έδιναν περισσότερα χρήματα για να έχω χρόνο για μένα κάνοντας εκδρομές. Υπήρχαν διαστήματα που δούλευα πρωί και ταυτόχρονα βράδυ με σκοπό να αποταμιεύσω για να μπορώ και εγώ να συνεισφέρω να κάνω ένα καλό δώρο στη μάνα μου. Το μεταπτυχιακό μου, το δίπλωμα οδήγηση, το αυτοκινητάκι μου τα πλήρωσα μόνη. Μπράβο. Είμαι πλέον πολύ περήφανη για μένα, για όλες τις αλλαγέ μου, αν και δεν είμαι πρικοφέρουσα, είμαι πρικοκάμουσα με τη δουλειά μου. Τι ωραίο αυτό. Δεν είσαι πρικοφέρουσα, είσαι πρικοκάμουσα. Πολύ ωραίο. Και η πρίκα που φέρω είναι μέσα μου. Πάρα πολύ σογομόρφο αυτό. Η πρίκα που φέρει είναι μέσα σου. Μετά από την 7 αυτή πορεία, έχω βγει πιο δυνατή και γεμάτη από ποτέ. Αυτά για το προφίλ γιατρέ. Κόρη, δεν είμαι γιατρό Κοίτα το προφίλ θα σου κάνω. Δεν είμαι τίποτα από αυτού του, του FBI, του πρόφιλers που κάνουν το προφίλ των δολοφόρων και των εγκληματιών. Αναφέρθηκα σε διάφορα γεγονότα θεωρώντα πω καλό είναι να γνωρίζει το παρελθόν για να μου δώσει τι κατάλληλε συστάσει. Θέκλα μου ψυχολόγο για να ξεπεράσω τη σχέση με ψυχολόγο. Θέλει να είσαι εσύ, σε πειράζω λίγο με τον Πετρέπη, αφού ξέρει ότι δεν βλέπω κόσμο κόρη. Πώ μπορώ να ερεμήσω από το πένθο που βιώνω, ποια είναι η πρότασή σου. Με πολύ αγάπη, σεβασμό σε σένα και στα προβλήματα που σου προέκυψαν τον τελευταίο καιρό, να βγει αλόβητη και πολύ δημιουργική. Καλή δύναμη στο έργο σου, πολύ καλή για να έχεις. Ευχαριστώ για τι ευχέ. Και ρώτησα στη φίλη, τι σου είπε η ψυχολόγο σου. Το έχει συζητήσει μαζί τη αυτό για το πένθο. Και λέει, Ναι, βεβαίω, με δικά μου λόγια θα σου πω τι μου είπε. Μου είπε πώ με κατανοεί, ότι κατανοεί απόλυτα τη θέση μου και για την ίδια που έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, αλλά και από ανθρώπου που βλέπουν και έχουν και ήδη αποχωριστεί το ψυχολόγο του. Ο κύκλο μα ολοκληρώθηκε, μου είπε, Έχω μια γεμάτη φαρέτρα ότι εσά δεν γίνεται να έχω αυτή τη βοήθεια. Που όντω εκεί τη είπα πω δεν είναι ότι νιώθω πω μου λείπει η εβδομαδιαία καθοδήγηση, αλλά νιώθω για παράδειγμα ότι είμαι με έναν δάσκαλο και θέλω να συνεχίσω μαζί του. Δεν μπορώ να πω σε άλλον. Ιδίω τώρα που μέσα σε μια ώρα μετά, από τόσο καιρό, ώρα μετά από τόσο καιρό που την είδα, εξαιτία του COVID, μαζεύτηκαν πολλά. Εκεί τη είπα ότι μου λείπει και πόσα πράγματα τη οφείλω. Με ευχαρίστηση για το χρόνο και όλη αυτή τη διαδικασία και μήπω μελλοντικά, αν θέλω, μπορώ να καλέσω και αν μπορεί η ίδια θα με δεχτεί διαφορετικά κάποιο άλλο συνάδελφο. Θέκλα μου αρκεί που νιώθω ότι θα μου απαντήσει και με το βίντεο ίσω βοηθήσουμε και άλλου που βγαίνουν από κάτι τέτοιο. Είναι όμω αξιοπερίεργο, διότι ενώ είναι μονοπλευρό προ το άνοιγμα του βιβλίου τη ζωή, δημιουργείται αυτό το δέσιμο στη σχέση. Εννοεί ότι δεν ανοίγεται η ψυχολόγο, ανοίχτη εσύ. Μια και εγώ, για παράδειγμα, δεν γνωρίζω και δεν ρώτησα ποτέ την οικογενειακή τη κατάσταση, ούτε για παράδειγμα μου πήγε διακοπέ στην άδειά τη, δηλαδή απλά πράγματα. Ενώ η ψυχολόγο μου ξέρει τα πάντα, γιατί θέλω να με βοηθήσει και κάτι που ίσω εγώ θεώρησα σήμαντο για την δική σου πλευρά είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είναι φυσιολογικότατο όταν τελειώνει μια σχέση και ειδικά μα είναι και καλή σχέση γιατί είναι ξεκάθαρο πως είχες και καλή σχέση με την ψυχολόγο σου, μια καλή θεραπευτική σχέση, είναι φυσιολογικότατο να πενθούμε όταν τελειώνει μια σχέση. Κράτησε αρκετό καιρό η σχέση σας. Ε, και λόγω του ότι πήγαινε σε δημόσια δομή, δωρεάν δομή, ε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο λόγο για τον οποίο να κράτησε πολύ σχέση σα παρά το ότι το χρειαζόσουν. Γιατί, αν πήγαινε σε έναν ιδιότη ψυχολόγο και μου λέγε: Πήγαινα 7 χρόνια ή μια φορά τη βδομάδα, αντιλαμβάνεσαι πόσο υπέρογκο ποσό θα έδινε. Α πούμε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ που είναι μέσο όρο το ένα ραντεβού, ακούω και για πιο χαμηλέ τιμέ και για πιο ψηλέ τιμέ. Πε, 50 ευρώ, 200 ευρώ τη βδομάδα, ξέρω το μήνα περίπου το χρόνο 2.400, θα σα πω περίπου πόσα θα δίνε. Έτσι, με συντηρητικού υπολογισμού. Για να δεις ότι έχει κάνει πάρα πολλέ ώρε, θα έδινε περίπου 17.000 ευρώ. Καλά έλεγε ο, ο Φρόιντ ότι η ψυχανάλυση ε, είναι elite, γιατί είναι για αυτού που έχουν χρήματα και το να κάνει ψυχανάλυση στοιχίζει όσο να αγοράζει ένα μικρό αυτοκίνητο. Ένα μικρό αγοράζει με 17.000 ευρώ. Ε, εσύ δεν είναι ψυχανάλυση που έκανε, είναι ψυχοθεραπεία που έκανε. Αλλά λέω αυτό το παράδειγμα με το Φρόιτ, γιατί η ψυχανάλυση έτσι όπω την, έχει εφεύρει ο Φρόιτ και την έχουν εξελίξει ακόλουθοι του, είναι μακροχρόνια διαδικασία και μπορεί να βρίσκονται και δύο φορέ τη βδομάδα. Με τον ψυχαναλυτή του για πάρα πολύ καιρό. Επειδή αδράττουμε, δρα, και α, παί, παίρνω την ευκαιρία τώρα να εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση. Η ψυχοθεραπεία είναι το να πηγαίνει σε ένα ψυχολόγο και να κάνει ψυχοθεραπευτικέ συνεδρίε. Και ο ψυχολόγο σου μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική μέθοδο ή συνδυασμό ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Οι πιο γνωστέ ψυχοθεραπευτικέ μέθοδοι είναι η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, η ανθρωποκεντρική ψυχοθεραπεία και διάφορε άλλε μορφέ ψυχοθεραπεία και συνήθως τώρα τελευταίως οι, μοντέρνοι, οι, οι καινούργοι ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν συνδυασμό από διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, ενώ η ψυχανάλυση είναι η πρώτη ψυχοθεραπευτική μέθοδος που είχε, βρεθεί, που είχε εφευρεθεί από το Φρόιτ πριν 150 χρόνια και έχει πολύ αυστηρού κανόνες λειτουργίας, οι κλασικοί ψυχαναλυτές δεν μιλάνε πολύ, ο ψυχαναλυόμενος μιλάει πολύ, Αφήνεται κατά κάποιον τρόπο ο να μιλάει για ώρες, για ώρα, για όλα τα λεπτά που διαρκεί η συνεδρία, ε, ασύνδετα, δηλαδή ε, 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 ενθαρρύνονται οι ασύνδετοι συνειρμοί ε, και είναι πολύ λίγο παρεμβατική θεραπεία. Ε, εγώ προσωπικά δεν θα επέλεγα να κάνω ψυχανάλυση. Θα επέλεγα μια πιο δομημένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο και θα επέλεγα περισσότερο τον ψυχολόγο παρά την ψυχοθεραπεία. Αυτό μια μικρή παρένθεση για όσου μου λέτε πε μα τι είναι ψυχανάλυση και πες μας τη διαφορά από την ψυχοθεραπεία. Να πούμε όμω ότι μπορεί κάποιο να έχει σπουδάσει ψυχανάλυση, αλλά να είναι και κλινικό ψυχολόγο ταυτόχρονα και έχει εκπαιδευτεί και σε άλλε ψυχοθεραπευτικέ μεθόδου και να κάνει ένα αμάλγαμα, ένα συνδυασμό ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Για μένα η κλασική ψυχανάλυση, αυτή η αυστηρή που πα και ο ψυχοαναλυτή είναι εντελώ απόμακρο και μιλάει πολύ λίγο και μιλά συνέχεια εσύ και δεν έχει σχεδόν καθόλου καθοδήγηση, για μένα δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητική. Για κάποιου μπορεί να είναι. Λοιπόν, τώρα για σένα φιλενάδα που είσαι σε αυτή την κατάσταση και επενθύ για να κάνεις 7 χρόνια ψυχοθεραπεία σε δημόσιο κέντρο σημαίνει ότι το χρειαζόσουν και δεν είναι παράδοξο που το χρειαζόσουν γιατί μεγάλωσες σε μια μονογονική οικογένεια, οι γονείς σου χώρισαν όταν ήσουν βρέφους όπως μου γράφει. ο πατέρας σου στην ουσία ήταν από α, ή με ξένα κόλληβα έκανε τα δικά του μνημόσια, δηλαδή τα έκανε όλα η μητέρα σου και αυτός μόνο πενευόταν για σένα. Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά νόριμος άνθρωπος από όσα μου έχει γράψει και περαιτέρω. Ε, θεωρώ ότι ε, ε, διήρκησε, διάρκησε 7 χρόνια ψυχοθεραπεία επειδή το χρειαζόσουν. Για να σου πει η ψυχολόγος σου ότι πρέπει να τελειώσετε και να σου το έχει πει και 10 μήνες πριν και να σου έχει πει όλα αυτά που σου έχει πει στο τέλος, σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις το τέλος της ψυχοθεραπείας. Κατά τη γνώμη μου όχι, δεν χρειάζεσαι. αν η ψυχολόγος σου έκρινε ότι χρειαζόσουν, θα σου το έλεγε. Ή αν έκρινε Ό,τι χρειαζόσουν κάποιο άλλο είδου ψυχοθεραπευτική, ψυχιατρική παρέμβαση θα σου το έλεγε. Γι' αυτό σε ρώτησα και στα mail που ανταλλάξαμε αν σου έχει κάνει κάποια διάγνωση και μήπω όχι, δεν μου έχει δώσει κάποια διάγνωση. Για να μην σου έχει δώσει κάποια διάγνωση, σημαίνει ότι δεν έχει κάποια διάγνωση. Γιατί από ό,τι μου έχει γράψει, όταν πήγε στην αρχή στο Κέντρο Ψυχική Υγιεινή, νομίζω είναι υγιεινή. Ξέρω είναι ψυχική υγεία, υγιεινή νομίζω στη Θεσσαλονίκη που τα λένε, δεν είμαι σίγουρη. Όταν είχε πάει σε αυτό το ΚΑ. Σου ή στο ΚΑΠΑΨΙ σου έδωσαν κάποια τεστ να κάνει. Προφανώ ήταν τεστ προσωπικότητα που αν υπήρχε κάποια διαταραχή θα σου το έλεγαν. Ήταν υποχρεωμένο να σου το πούν. Άρα δεν έχει κάποια συγκεκριμένη διαταραχή. Χρειαζόσου να ανακαλύψει τα κενά που άφησε η ελληπή διαπαιδαγώγηση και ανατροφή που είχε λόγω του ότι μεγάλωσε σε ένα μονογονεϊκό σπίτι με μια μάνα προφανώ συνεξαρτώμενη, με έναν πατέρα απόντα και μαζεύτηκαν δυσκολίε μέσα σου στο, στο πώ να διαχειριστεί κάποια πράγματα και χρειαζόσουν για πολύ καιρό την ψυχοθεραπεία. Φαίνεται όμω ότι τα πα πάρα πολύ καλά στο θέμα γάμο. Συγχαρητήρια. Ελάχιστοι άνθρωποι τα πάμε καλά στο θέμα γάμο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Κράτα το. Τα πα πολύ καλά στον επαγγελματικό τομέα, που και αυτό επίση είναι πολύ θετικό και αξιόλογο. Είσαι αυτοδημιούργητη, που αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και έχει δυνάμει που δεν γνωρίζει πω έχει. Τώρα που τελείωσε η ψυχοθεραπεία είναι η ώρα να βουτήξεις στα βαθιά και να αντιληφθείς ότι ξέρεις πάρα πολύ καλά να κολυμπάς. Μπορώ να ταυτιστώ με αυτά που νιώθεις και γιατί το έχω βιώσει να μου τελειώσουν την ψυχοθεραπεία στα δύο χρόνια. <laughs> <laughs> την πρώτη φορά που έκανα ψυχοθεραπεία ήταν για δύο χρόνια και η ίδια η ψυχολόγος μου είπε ότι δεν έχω τίποτα άλλο να σου προσφέρω, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να ξαναέρχεσαι. Και με είχε παραπέμψει σε κάποιον άλλον, ο οποίο νόμιζε πω είχε πολλά να μου προσφέρει, αλλά τελικά κάναμε πέντε χρόνια ψυχοθεραπεία, τα οποία δεν ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμα. Εκ των υστέρων έρχομαι και ανακεφαλαιώνω. Και συνειδητοποιώ ότι αυτό που μου είχε πει η πρώτη ψυχολόγο έπρεπε να το είχα ακούσει. Ότι τελείωσε. Τελείωσε, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο σε εκείνη τη φάση. Ε, θα έχετε ακούσει πρόσφατα ότι έχω ξαναξεκινήσει η ψυχοθεραπεία, έχω ξαναξεκινήσει η ψυχοθεραπεία μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή, πρέπει να έχει περίπου 9 χρόνια που είχα σταματήσει να κάνω συστηματικά ψυχοθεραπεία και ξεκίνησα για να δουλέψω συγκεκριμένο πράγμα. Όχι γενικά και αόριστα. Γεια σα, ήρθα. Θέλω να έχω έναν ψυχολόγο να προσκοληθώ πάνω του. Είναι πολύ φυσιολογικό κατά τη διάρκεια τη ψυχοθεραπεία να αποκτούμε μια εξάρτηση από τον ψυχολόγο μα, το οποίο όμω μετά το πέρα τη ψυχοθεραπεία φεύγει. Ε, φαντάζομαι ότι η ψυχολόγος σου, γιατί ε, ε, από όσα γράφεις εσύ ίδια γιατί η ψυχολόγος σου έχω αποκτήσει πολύ θετική εικόνα, πρέπει να έχει δουλέψει μαζί σου ώστε να σε απεξαρτήσει από αυτήν την ίδια. Ε, και άκουσε την, άκουσε την. Πένθησε το πένθος τώρα που έχει τελειώσει η ψυχοθεραπεία, αλλά όπως σου έχει πει και ίδια, έχεις πολλά βέλη στη φαρέτρα σου και μπορείς με αυτά να κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα. Τώρα, εγώ έχω βιώσει και το πένθος για το τέλος της ψυχοθεραπείας από την πλευρά του ψυχολόγου όχι μόνο από την πλευρά του πελάτη γιατί κάποιοι πελάτες μου τον καιρό που έβλεπα κόσμο στο γραφείο είχαν αποφασίσει να εξαφανιστούν να μου κάνουν ghosting χωρί να σημαίνει ότι δεν δικαιούνταν να το κάνουν. Δηλαδή δεν δικαιούνταν να μην κλείσουν άλλο ραντεβού και να μην ξανάρθουν. Όταν έβλεπα κόσμο, έκανα αυτό που κάνει και η ψυχολόγο. Όταν ένιωθω ότι τελειώνει κάποιο και δεν χρειάζεται άλλη ψυχοθεραπεία, του το έλεγα από πριν και κάναμε μια τελική συνάντηση στην οποία κάναμε μια ανακεφαλαίωση όλη τη δουλειά που είχαμε κάνει. μια αξιολόγηση της θεραπευτικής μας σχέσης, ε, του αν έχουμε επιτύχει του στόχου που βάλαμε, πώ νιώθαμε ένα για τον άλλο. Ένα κλείσιμο, ρε παιδί μου, το οποίο κλείσιμο είναι πολύ σημαντικό για να όταν τελειώνει μια σχέση. Που εσύ το είχε αυτό με τον ψυχολόγο σου και μπράβο. Και παρόλο που, που, που ε, παρεμβλήθηκε και η πανδημία και το lockdown και η καραντίνα, παρόλα αυτά Κάνατε τη συναντήσή σα. Και αυτό δείχνει κιόλα και πόσο άξιο είναι ψυχολόγο σου και τα θερμά μου συγχαρητήρια στέλνω στην ίδια, εάν τύχει και δει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, και πολύ καλά έκανε ψυχολόγο σου που δεν σου είπε προσωπικά τη στοιχεία, που δεν σου μίλησε για την οικογένεια τη, για τον εαυτό τη κλπ. Και ένα λόγο που εγώ δεν βλέπω κόσμο τώρα που κάνω τα βίντεο και γράφω τα βιβλία στα οποία μοιράζουμε προσωπικέ πληροφορίε, είναι γιατί δεν είναι σωστό για τη θεραπευτική σχέση να ξέρει τόσα πολλά πράγματα για μένα ο θεραπευόμενο. Άρα καλά! έκανε η ψυχολόγο σου. Η γνώμη μου είναι να το βιώσεις το πένθος, να πενθήσεις την απώλεια και θα έχεις στο μέλλον, σε ένα πολύ σπουδαίο τόπο στη ψυχή σου, αυτή την εφταετία και αυτή την βοήθεια που πήρε η ψυχή σου την πολύ μεγάλη. Και μη φοβάσαι, έχεις δυνάμεις. Και σου λέω και εγώ, όταν πενθούσα, όταν πένθησα ως ψυχολόγος το γεγονός ότι έκλεισαν κάποιες θεραπευτικές σχέσεις χωρίς να έχουμε κλείσιμο και μείναμε μετέωροι, ο τρόπο με τον οποίο το ξεπέρασε ήταν ότι έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο, δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Για να, για να λειτουργήσει αυτό ο άνθρωπο με τον τρόπο που λειτουργεί, σε κάποιο λόγο θα είχε. Και ε, επειδή, όπω είπε και εσύ, με την ψυχολόγο σου δεν έχετε προσωπική σχέση του στυλ να ζείτε ε, ο ένα η μία μέσα στη ζωή τη άλλη. Η ψυχοθεραπευτική σχέση είναι μια σχέση έξω από τη ζωή, είναι ακριβώ για την ίδια μα τη ζωή, αλλά είναι έξω από τη ζωή. Ε, συνειδητοποίησα ότι για τους δικούς τους λόγους δεν ένιωθαν καλά να έχουν έστω και την τελευταία συνάντηση. Και το ξεπέρασα. Μην νομίζεις ότι και η ψυχολόγος σου δεν στενοχωρήθηκε που σε είδε στενοχωρημένη. Μην νομίζεις ότι και η ψυχολόγος σου δεν είναι άνθρωπος και δεν έχει συναισθήματα. Και θα σου πω και αυτό το τελευταίο κλείνοντα ότι έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου με πάρα πολύ αγάπη τους χιλιάδες ανθρώπους που πέρασαν από το γραφείο μου. Ναι, χιλιάδε άνθρωποι έχουν περάσει από το γραφείο μου γιατί δεν έκαναν όλη η ψυχοθεραπεία. Κάποιοι ερχόντουσαν για δύο-τρει φορέ για κάποιε συμβουλευτικέ συναντήσει και δεν επέλεγαν την ψυχοθεραπεία. Άρα, έχοντα εργαστεί 20 χρόνια και βλέποντα μέσω όρο 5 με 6 ανθρώπου τη μέρα, κάποιοι από του οποίου δεν ερχόντουσαν τακτικά, έχω δει χιλιάδε ανθρώπου. Υπολογίζω γύρω στι 10.000 γιατί έχω 15.000 επαφέ στο κινητό μου και υποθέτω ότι 10.000 από αυτέ τι 15.000 επαφέ είναι από παλιού μου πελάτε, χωρί να είμαι σίγουρη. Γιατί δεν επίτηδε δεν κρατάω αρχεία με τα προσωπικά του στοιχεία, ούτω ώστε να, να τα διαφυλάξω. ενώ δεν κρατάω αρχεία στο κινητό, ώστε να τα διαφυλάξω α, τα προσωπικά του στοιχεία και την, και την, α, την, α, την, την ιδιωτικότητα του. Λοιπόν. Κρατάω σε ένα πολύ ξεχωριστό χώρο στην καρδιά μου όλου του ανθρώπου με του οποίου έχουμε κάνει θεραπεία μαζί, του αγαπάω πολύ από μακριά και χαίρομαι να μαθαίνω ότι είναι καλά. Κάποιε φορέ μπορεί να μου στείλουν γράμμα, ε, μια κάρτα, ένα email τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά και να μου πουν τα νέα του, πώ θα πάνε με τη ζωή του, πόσο χαρούμενοι είναι, πόσο καλά είναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Χωρί να σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν οι παλιοί πελάτε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Είναι πολύτιμη σχέση η ψυχοθεραπεία, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη. Σκέψου τη ψυχοθεραπεύτρια σου, τη ψυχολόγο σου, σαν τη νεράιδα του παραμυθίου, η οποία ήρθε, σου έφερε τα δώρα τη, δουλέψατε μαζί και τώρα πήγε πίσω, αλλά ξεκολουθεί να σε αγαπάει. Και εσύ να την αγαπάς. Μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματά μα, να πενθούμε που τελειώνει η ψυχοθεραπεία. Ο περισσότερο κόσμο έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται ψυχοθεραπεία και δεν αποτολμάει να κάνει. Μπράβο σου που το κατάφερε, μπράβο σου που τόλμησε και βεβαίω κάνω βίντεο αυτό, γιατί θέλουμε να ξέρουμε ότι και σε δωρεάν δομέ γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά. Φιλιά.